από αυτού. Εθνική εξαίρεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της κατασκευής του φράχτη στον Έβρο, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει ευθέως εάν θέλει να συνεχιστεί η κατασκευή του φράχτη ή θέλει να τον κατεδαφίσει. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή ενός ακόμη τμήματος του φράχτη μήκους 35 χιλιόμετρων, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αυτό το έργο να μην το πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά οι Έλληνες φορολογούμενοι. Δεκάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες μεταφερόμενοι μαζικά από κάθε σημείο της Τουρκίας επιχειρούσαν διαρκώς και συχνά με τη χρήση βίας να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος. Και ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, από εκείνο το βράδυ της 28ης προς την 29η Φεβρουαρίου, ο τόπος όχι εδώ, αλλά κυρίως πιο βόρεια στις Καστανιές, είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα πεδίο μάχης με απόπειρες εισβολής να πλαισιώνουν και επιχειρήσεις υπονόμευσης καταστροφής του αποτρεπτικού εμποδίου που υπάρχει στο Βόρειο Έβρο από την άλλη πλευρά των συνόρων. Αυτό το οποίο ζήσαμε εδώ πριν από 3 χρόνια ήταν η πρώτη αλλά όχι η τελευταία φάση μιας νέας μορφής υβριδικού πολέμου που ξεσπούσε στην Ευρώπη. Κι όμως, η Ελλάδα που ταυτόχρονα θέλω να θυμίσω εκείνη την εποχή οργάνωνε την άμυνά της απέναντι στο κύμα του κορονοϊού, αυτόν τον πόλεμο τον κέρδισε. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε μάλιστα ότι με την πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία για την προστασία των συνόρων έχει αποτραπεί είσοδος 240.000 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο, ενώ ανέφερε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί και στο Αιγαίο λόγω των προσπαθειών που καταβάλει το λιμενικό σώμα για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων. Μιλάμε για τα σύνορα τα οποία κάποιοι δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν, σημείωσε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που η ελληνική πολιτεία, η αστυνομία αλλά και οι ενόπλες δυνάμεις, οι ευρύτες εναχόντουσαν για τον τόπο τους, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Βαν ντερ Λάιεν, ο αείμνηστος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νταβίτ Σασόλι. Και όλοι αυτοί δικαίωσαν τον δικό σας αγώνα, λέγοντας ότι ο Έβρος δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος, αλλά είναι ουσιαστικά ένα ακριτικό φυλάκιο της Ευρώπης και του Δυτικού κόσμου. Έκανα αυτήν την συγκεκριμένη εισαγωγή, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο για να θυμίσω τις δυσκολίες που ξεπέρασε η πατρίδα, ούτε απλώς για να τονίσω πόσο πολύτιμη αποδείχθηκε τότε η ενότητα της κοινωνίας αλλά και η ετοιμότητα της πολιτείας. Όσο για να αναδείξω τη συνέχεια και τη συνέπεια μιας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής. Μιας, όπως είπε και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιας δίκαιης αλλά αποτελεσματικής πολιτικής, η οποία βλέπει και μπορεί και θωρακίζει τα σύνορα της πατρίδος μας, σώζοντας ταυτόχρονα αθώους, χιλιάδες αθώους, κυρίως στο Αιγαίο, από τις αδίστακτες συμμορίες των διακινητών. Είναι μια πολιτική που αποτυπώνεται και στο σημερινό γεγονός. Γιατί αυτό το νέο τμήμα του τεχνητού εμποδίου του Έβρου που θα κατασκευαστεί θα προσθέσει 35 ακόμα χιλιόμετρα από τους Ψαθάδες μέχρι την Κορνοφολιά, με αυτόνομα συστήματα επιτήρησης και με νέα φυλάκια και του στρατού και της αστυνομίας και με ακόμα περισσότερους συνοριοφύλακες, οι οποίοι θα αυξηθούν κατά 250. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η επέκταση του φράχτη θα γίνει με εθνικούς πόρους γιατί είναι μια εθνική επένδυση και πρόσθεσε πως η Αθήνα θα συνεχίσει να διεκδικεί τη χρηματοδότησή του από τα ευρωπαϊκά ταμεία και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τελικά ο φράχτης αυτός θα φτάσει τα 140 χιλιόμετρα και θα απλώνεται σε όλη την μεθόριο του Έβρου.
Ήταν και αυτός ο φράχτης ο οποίος κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, μαζί και με το υφιστάμενο τμήμα το οποίο υπάρχει ήδη στο Βόρειο Εύρο, ένας από τους λόγους που καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να αποτρέψουμε σε παραπάνω από 250.000, επαναλαμβάνω, παραπάνω από 250.000 παράνομους μετανάστες να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος. Γιατί στα θαλάσσια σύνορα αυτές οι αποτροπές έχουν ουσιαστικά δεκαπλασιαστεί. Και εκθέτοντας κάποιους οι οποίοι κάποτε δεν ξεχώριζαν καν τα σύνορα στη θάλασσα. Εκθέτοντας όμως και το κόμμα το οποίο αυτοί οι κάποιοι υπηρετούν. Διότι θέλω να θυμίσω ότι προβεβλημένος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μόλις προχθές από το Ευρωκοινοβούλιο με επιτακτικό τρόπο, εκφράζοντας μια προφανώς άλλη άποψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκείται η μεταναστευτική πολιτική της χώρας, να μην χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια τεχνητά εμπόδια στα όρια της, επειδή τάχα αυτά παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Να το πω πολύ απλά, αυτό το οποίο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι αυτό το έργο το οποίο βλέπετε εδώ, αυτό το ακριβό έργο, διότι όπως βλέπετε μιλάμε για μια βαριά κατασκευή, να μην το πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε, αλλά να το πληρώνετε όλοι εσείς, ουσιαστικά ο Έλληνας φορολογούμενος. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα και τον Εύρο. Κάνουμε πράξη αυτό που απαιτεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τόνισε, ώστε τα σύνορα της χώρας να καταστούν απροσπέλαστα. Σήμερα υπογράφουμε από εδώ την επέκταση του τεχνητού εμποδίου του φράχτη κατά 35 χιλιόμετρα. Κάνουμε αυτό που απαιτεί η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Κάνουμε αυτό που χρειάζεται ώστε τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία να είναι απροσπέλαστα. Τα σύνορα της Ευρώπης επίσης με την Τουρκία, απέναντι σε κάθε επιβολή, απέναντι στην εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων από τα κυκλώματα της παράνομης μετανάστευσης και της μετατροπής τους σε ασύμμετρη απειλή για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. Και ο στόχος μας, με βάση την απόφαση του ΚΙΣΕΑ, είναι η πλήρης κάλυψη σε όλο το μήκος του ποταμού Εύρου και των 140 χιλιόμετρων που αυτό είναι εφικτό με τεχνητό εμπόδιο, γιατί αυτό είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο προστασίας και αποτροπής. Κύριε Πρόεδρε, το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή νέου τεχνητού εμποδίου ύψους 5 μέτρων, την κατασκευή 7 αντιβαλιστικών παρατηρητηρίων με θωρακισμένες καμπίνες, τη συντήρηση και εξυγχρονισμό καθώς και την αναβάθμιση υπαρχόντων φυλακίων παρατήρησης του στρατού μας, τη διαμόρφωση οδών επιτήρησης και συντήρησης των εμποδίων, την κατασκευή θηροφραγμάτων, την κατασκευή νέου κτηρίου 300 τετραγωνικών μέτρων για τον εξαπλισμό φύλαξης των συνόρων, καθώς και την επισκευή, βελτίωση των υφιστάμενων κτηριακών και λοιπών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή που θα κατασκευαστεί το έργο. Στην κατασκευή όλου αυτού του έργου τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικές προβλέψεις, ιδιαίτερα δε στις περιοχές Natura. Ο προϋπολογισμός είναι 100 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται πλήρως από τον τακτικό προϋπολογισμό. Ο Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση και τους στόχους που έθεσε για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και την διεθνοποίηση της πρόκλησης που αντιμετώπισε η Ελλάδα για την προστασία των ελληνικών συνόρων. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση, ειδικά σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου. Εφαρμόσαμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Θέσαμε δύο στόχους με μετρήσιμα πλέον αποτελέσματα. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Φυλάξαμε με αποτελεσματικότητα τα σύνορα και θέλω να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους άνδρες και στις γυναίκες, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια. Φυλάξαμε τα σύνορα, αλλά αντιμετωπίσαμε και αποτελεσματικά τους ετούντες άσυλο εντός επικράτειας. Με ταχύ διαχωρισμό
προσφύγων από οικονομικούς μετανάστες όπως είχαμε δεσμευθεί, με τη λειτουργία των κλειστών ελεγχόμενων δομών, με τις απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Διεθνοποίησαμε την κρίση. Η Ελλάδα θεσμοθέτησε την αλληλεγγύη των κρατών πρώτης υποδοχής, τους MED5, με στόχο την υποχρεωτική μετεγκατάσταση ετούντων άσυλων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα, με τη διακήρυξη των Αθηνών του Φεβρουαρίου του 2023, 15 κράτη-μέλη έδωσαν μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να χρηματοδοτήσει τα αποτρεπτικά έργα εδώ, στο φράκτη του Εύρου. Με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία χρηματοδοτούμε την πρόσληψη συνοριοφυλάκων, εξοπλισμό και άλλα αποτρεπτικά μέσα. Σήμερα, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΙΣΕΑ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προχωρά στην επέκταση του φράκτη του Εύρου. Το έργο έχει αναλάβει η Intracat σε ένωση εταιριών με την Τέρνα ΑΕ. Από πλευράς Intracat βρέθηκε στις Σφαίρες και υπέγραψε την σύμβαση ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κυκλίδωμα σε μήκος 35 χιλιόμετρων στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ψαθάδων Δηδημοτήχου και Κορνοφολιά Σουφλίου στα ελληνοτουρκικά σύνορα και άλλα έργα για την άρτια φύλαξη των συνόρων. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου στον Πόρο των Φερών, στον Φράχτη, υπέγραψαν την σύμβαση για την επέκταση του Φράχτη του Εύρου. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της επέκτασης του φράχτη, η οποία έχει αναγγελθεί νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο του σχεδίου Ακρίτας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπενθυμίζεται ότι η Πολιτεία έχει αποφασίσει την επέκταση του φράχτη κατά 140 χιλιόμετρα στο μήκος της συνοριογραμμής του Εύρου για την θωράκιση των συνόρων της χώρας.